Πούμε, έχουμε μαζί μας τον κύριο Σπύλιο Κρικέτανο, Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Δυτικής Αττικής. Είναι αντιπρόσωπος της ΠΟΑΣΥ. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, να είστε πάντα καλά. Τώρα ισχύει αυτό ότι εσείς ως αστυνομικοί είστε υποχρεωμένοι να πληρώνετε από την τσέπη σας για τον εξοπλισμό? Σε κάποιες περιπτώσεις ισχύει. Δεν είναι κάτι καινούργιο που το έχουμε πει για πρώτη φορά. Υπάρχουν περιπτώσεις που κάποια είδη τα οποία είναι, αναλώνονται πολύ γρήγορα ή τελειώνει η χρήση τους, αναγκαζόμαστε και εμείς να τα πληρώνουμε από την τσέπη μας. Όχι πάντα, για να είμαστε έτσι σαφείς, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις να συμβαίνει και αυτό. Δηλαδή είναι αυτό το φυσιολογικό. Το φυσιολογικό της στολής σας, εν ώρα εργασίας πάθετε κάτι, χρειαστεί μια νέα στολή, πληρώνετε εσείς? Κοιτάξτε, όχι πάντα. Θέλω να είμαι ειλικρινής και σαφής. Όχι πάντα. Υπάρχουν περιπτώσεις όμως που θα χρειαστεί να καταβάλουμε εμείς το αντίτιμο του εξοπλισμού μας. Όχι πάντα, όχι σε όλες τις περιπτώσεις. Σε πολλές περιπτώσεις ισχύει. Αν είναι φυσιολογικό, με ρωτήσατε. Κοιτάξτε, στη χώρα μας είναι φυσιολογικό πλέον να χτυπάμε τους αστυνομικούς, να καταστρέφουμε τις στολές τους, να μην είναι κάτι το ιδιαίτερο. Είναι κάτι πλέον το οποίο το έχουμε αντιμετωπίσει, το αντιμετωπίζουμε όλοι ως κάτι το συνηθισμένο, κάτι το φυσιολογικό. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Είδαμε χθες λοιπόν στο Κουκάκι να τραυματίζονται 6 αστυνομικοί. Κανένας, μα κανένας, μόνο τον κυβερνητικό εκπρόσωπο άκουσα να λέει κάτι για την αστυνομία. Από τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα δεν άκουσα τίποτα. Από την εισαγγελία δεν βλέπουμε καμία ενέργεια να ερευνηθούν τα αίτια τραυματισμού των αστυνομικών. Αναρωτιόμαστε γιατί. Η μόνη απάντηση που έχουμε να δώσουμε είναι ότι αυτό είναι πλέον φυσιολογικό στη χώρα μας. Κάτι το οποίο στις άλλες χώρες ήδη κάποιοι θα είχαν πάει φυλακή με αυτά τις ενέργειες που κάνανε. Πάντως δεν ξέρω αν σε αυτό το σας σχόλιο έχει να κάνει και το γεγονός ότι ίσως για πρώτη φορά είχαμε και τόσες πολλές εικόνες από την πλευρά της αστυνομίας. Δηλαδή εικόνες που έδινε η ίδια η αστυνομία, είτε πήγες εικόνες, είτε εικόνες από το ντρόν της Ελλάς, το οποίο ενδεχομένως να βοήθησε και να μετέφερε πιο ρεαλιστικά όλα όσα συνέβαιναν, χωρίς να υπάρχει αυτή η καχυποψία, γιατί η αλήθεια είναι ότι υπήρχε μεγάλη καχυποψία το προηγούμενο χρονικό διάστημα για τη δράση της ελληνικής αστυνομίας, για το πώς κινούνται οι άνδρες των ΜΑΤ όταν κλείνουν τα φώτα και οι τηλεοπτικές κάμερες πίσω από κλειστές πόρτες. Υπήρχαν και καταγγελίες ανθρώπων, ειδικά ας πούμε χθες σε αυτή την δεύτερη επιχείρηση. Την προηγούμενη φορά θυμάστε πάρα πολύ καλά ότι είχαν υπάρξει εντονότερες καταγγελίες και από τον γνωστό σκηνοθέτη που μένει σε παραπλήσιο οίκημα. Πάμε λοιπόν να τα δούμε όλα από την αρχή. Πολύ καλά έκανε η υπηρεσία, εγώ δεν είμαι εκπρόσωπός της, εγώ εκπροσωπώ εργαζόμενους αστυνομικούς. Πολύ καλά έκανε όμως και έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο, φωτογραφίες από αυτή την επιχείρηση. Ξέρετε κύριε Πιταρά, για να μην κοροϊδευόμαστε, στην πλάτη της αστυνομίας έχουν χτίσει πολιτικές καριέρες ούκ ολίγοι στη χώρα μας. Από αυτό ζούσαν χρόνια τώρα. Καλά είναι λοιπόν να δίνουμε τις εικόνες και δεν βλέπω αυτούς τους λαλίστατους τις προηγούμενες δύο εβδομάδες, οι οποίοι κατηγορούσαν εμάς για μεγάλη αστυνομική βία. Δεν βλέπω σήμερα να βγαίνουν να καταδικάζουν τη βία κατά των αστυνομικών. Τους έχουμε χάσει. Και επειδή πριν από λίγο καιρό το ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε και μια ανακοίνωση εναντίον μου, δράπτω με τις ευκαιρίες να σας πω, δεν βρίσκω τον κύριο Ραγκούση πουθενά να έχει κάνει μια δήλωση για τους τραυματισμένους αστυνομικούς. Τον χάσαμε. Δεν ξέρουμε πού είναι καν. Αν θέλει ο κύριος Ραγκούζης να βγει προφανώς και αυτά να τα λέμε. Η εκπομπή, γραμμές εκπομπής είναι ανοιχτές και να τον καλέσουμε κι εμείς, αν θέλει να κάνει το οποιοδήποτε σχόλιο. Να βγει, θέλει, αλλά σας λέω ευθέως, το προηγούμενο διάστημα βγάλαν και μια ανακοίνωση εναντίον μου. Γιατί τους είπα ότι λυθήκαν τα χέρια μου. Δηλαδή αυτό που είδαμε χθες, να βγάζουμε έξω αυτούς οι οποίοι δεν ανήκουν τα σπίτια στην ιδιοκτησία τους. Προθέσεις λοιπόν μας κατηγορούσαν για μεγάλη βία. Τώρα που η βία στρέφεται εναντίον ημών των αστυνομικών, πού είναι? Γιατί δεν μιλάνε? Κύριε Κρικέτο, υποθέτω είναι ότι πλέον... Είναι ένα ερώτημα, φαντάζομαι. Υποθέτω ότι πλέον αλλάζει και ο τρόπος που διαχειρίζεται επικοινωνιακά τη δράση της ελληνικής αστυνομίας. Δηλαδή, οι παρόμοιες εικόνες αναμένεται να βλέπουμε και σε άλλες δράσεις. Σας το απήντησα προηγουμένως. Κάνουν άγια από το αρχηγείο, οι οποίοι δίνουν την εικόνα αυτή για να μην υπάρχουν όλα αυτά τα οποία ακούμε στο προηγούμενο διάστημα. Είδατε χθες οι αστυνομικοί τι υπέστησαν εκεί? Θέλανε νεκρό αυτοί οι οποίοι είχαν κάνει την κατάληψη, νεκρό αστυνομικό. Αναρωτιέμαι, η εισαγγελία θα διατάξει μια έρευνα να δούμε ποιοι είναι αυτοί?
οι οποίοι χθες τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βαθμό πλημελήματος και είναι πάλι ελεύθεροι σήμερα. Δεν βλέπω όμως να ιδρώνει το αυτί κανένας από τα πολιτικά κόμματα. Γιατί αλήθεια, εμείς από πού είμαστε, δεν είμαστε Ελληνές? Εντάξει, μετά πάντως αναλαμβάνει δικαιοσύνη, υποθέτω. Δεν το βλέπω. Έχουμε τραυματισμένους αστυνομικούς πάρα πολύ καιρό τώρα. Ούτε μία έρευνα δεν έχει γίνει. Ούτε μία προκαταρκτική δεν διατάχθηκε. Γιατί άραγες? Επαναλαμβάνω όμως, για να γίνει σαφέστατο, κάποιοι στη χώρα μας χτίσανε πολιτικές καριέρες σε βάρος ημών των αστυνομικών. Χρόνια τώρα, από τη μεταπολίτευση και μετά. Αυτό τελείωσε. Θα παίρνουν απαντήσεις. Και για να δώσω και μια απάντηση σε κάποιους οι οποίοι μας λένε ότι εμείς οι αστυνομικοί δεν πρέπει να παίρνουμε θέση. Δεν πρέπει να μιλάμε για τα κόμματα. Αλήθεια, όταν είναι να ψηφίζουμε τα κόμματα, είμαστε καλοί? Όταν έχει να κάνει με τη ζωή μας όμως, να μην μιλάμε? Εντάξει, τώρα εδώ μπορεί και να έχετε λίγο δίκιο. Απαντήσεις. Μπορεί να έχετε και λίγο δίκιο εδώ, γιατί είναι δεν έχω λίγο δίκιο. Γνωρίζουν όλοι όσοι μ' ακούνε ότι έχουμε πάρα πολύ δίκιο. Όλο και κάποια πίτα, βασιλόπιτα θα κόψετε και θα σας φωνάξουν. Θα, σας φωνάξουν. Θα έρθουν όλοι οι πολιτικοί να μας χτυπήσουν την πλάτη, το χέρι στην πλάτη. Και ξέρετε τι θα μας λένε? Ότι πραγματικά μας συμπονούν. Όταν όμως έρχεται η ώρα του διατάφτα, σήμερα δηλαδή, να βγουν να κάνουν μια ανακοίνωση, κάνουν πως δεν ξέρουν, πως δεν άκουσαν, πως δεν είδαν. Λοιπόν, από εμάς θα παίρνουν απαντήσεις πλέον. Δεν είμαστε μόνο για τον ψήφο. Μάλιστα. Το θέμα πάντως... Όσοι με ακούνε ξέρουν πολύ καλά ότι έχουμε δίκιο. Εγώ θα σταθώ πάντως στο κομμάτι που σχολιάζεται, που έχει να κάνει με τις συλλήψεις και τις ποινές που μπορεί να αποδοθούν στους συλληφθέντες, γιατί οι εικόνες που βλέπουμε με το χαρακτηρισμό ως πλημεληματικού χαρακτήρα ποινή, νομίζω ότι δεν συμβαδίζουν. Δεν θέλω να κάνω το νομικό, αλλά νομίζω ότι η εικόνα με τις όποιες πιθανές ποινές είναι η μέρα με τη νύχτα. Σίγουρα όταν πέταγαν τον Τζιμεντόπληθο αυτό στα κεφάλια των αστυνομικών, δεν νομίζω ότι τον έρναν και με λουλούδια. Είστε έμπειροι δημοσιογράφοι και οι δύο. Κάντε ένα ρεπορτάζ να δείτε από όλους αυτούς τους συλληφθέντες. Έχει κάποιος προφυλακιστεί? Ένας. Θα σας πω λοιπόν, κανένας δεν έχει προφυλακιστεί. Γι' αυτό και συνεχίζεται αυτό το θέμα. Στην Ελλάδα είμαστε η χώρα της ετιμορρησίας.